Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρουσία του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη και του Εντεταλμένου Νομαρχιακού Συμβούλου στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης Γιάννη Παλαιστή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου 11 πίστες εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Νέας Ρεδεστού του Δήμου Θέρμης. Για ένα έργο μακριά από κόμματα, ένα έργο ουσίας πολύ μπροστά από τις κυβερνήσεις που μας κάνει περήφανος, έκανε λόγο ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για την υλοποίησή του. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα έργα στον τομέα των μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό Θεσσαλονίκη, συνολικού κόστους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Περιλαμβάνει συνολικά 11 πίστες, 10 πίστες εκπαίδευση εξέταση ελιγμών για επιβατικά και μικρά φορτηγά και μία πίστα για τα μεγάλα οχήματα. Όλοι οι υποψήφοι οδηγοί θα εξετάζονται πλέον στις νέες πίστες με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας χωρίς να επιβαρύνουν κατοικημένες περιοχές. Ο σκοπός μας είναι σαφής: μια Ελλάδα με λιγότερα τροχαία ατυχήματα, με οδηγούς άριστα ακαρτατισμένους, με την πλήρη εμπέδωση των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, υπογράμμισε ο Νομάρχης και αναφέρθηκε στις αναβαθμισμένες υπηρεσίες μηχανογραφικής θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών μέσω του online συστήματος που θωρακίζει το αδιάβλητο της πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Το νέο πρέσβη της Ιταλίας, Φρανσέσκο Πάολο Τεπιάνι, δέχθηκε ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης την Παρασκευή στο γραφείο του στην Ομαρχία, συνοδευόμενο από τον επίτιμο πρόξενο της Ιταλίας στην Ελλάδα, Χρήστο Σαραντόπουλο. Ο Νομάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την τιμητική διάκριση της Ιταλικής κυβέρνησης προς το πρόσωπό του πριν από λίγους μήνες. Ο κ. Ψωμιάδης έκανε λόγο για τους στενούς πολιτισμικούς δεσμούς ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στη σοβαρή οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας και στα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η συζήτηση των δύο ανδρών εστιαστική ιδιαίτερα στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης, τις περικοπές στο δημόσιο τομέα και την ανεργία των νέων, τα οποία όπως διαπίστωσαν είναι κοινά ζητήματα και για τις δύο πλευρές. Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Ιταλίας, Φρανσέσκο Πάολο Τρυπιάνι, ευχαρίστησε τον Ομάρχη για τη θερμή υποδοχή του. Ο κ. Τρυπιάνη μίλησε για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των εμπορικών, οικονομικών, πολιτιστικών και τουριστικών σχέσεων της Ιταλίας με τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της Ιταλικής ακίνητης περιουσίας στη Θεσσαλονίκη, ιδίως σε ό,τι αφορά την κτηριακή υποδομή, ζητώντας τη στήριξη και τη συνεργασία του Νομάρχη στην περίπτωση που εκλεγεί Περιφερειάρχης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος δέχθηκε και αυτό την Παρασκευή εθιμοτυπικά στο γραφείο του τον νέο πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα, κ. Τρυπιάνη Φρανσέσκο Πάολο. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αφού καλωσόρισε τον Ιταλό αξιωματούχο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που διατηρεί η Θεσσαλονίκη με τις αδελφοποιημένες πόλεις της Μπολόνια και της Βενετίας και υποστήριξε την αναγκαιότητα σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως σε επίπεδο πολιτιστικών ανταλλαγών. Να εφαρμόζουν τις τελεσίδικες αποφάσεις του Αρείου Πάγου για υποθέσεις συμβασιούχων που αναγνωρίζονται ως αορίστου χρόνου, αφού πρώτα εξαντλούν τα ένδικα μέσα, ώστε να μην καθίστανται τελεσίδικες, ζητά από τους ΟΤΑ με εγκύκλιο του Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος. Με εντολή του Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη, συνεργεία της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης έχουν ήδη ξεκινήσει ελέγχους στα πρατήρια του νομού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την επιβολή ανώτατης τιμής καταναλωτή στα καύσιμα. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, παρέλαβε σήμερα δύο νέα οχήματα που προμηθεύτηκε για τη Δημαρχία Πρασίνου στο πλαίσιο αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού. Η παραλαβή πραγματοποιήθηκε στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Πρόκειται για ένα καλαθοφόρο όχημα με πλήρη ανάπτυξη βραχίωνα στα 24,5 μέτρα και ένα φορτηγό πλήρως εξοπλισμένο με τη μορφή και τη λειτουργικότητα κινητού εργοταξίου. Όπως δήλωσε ο κ. Παπαγεωργόπουλος, πρόκειται για μία ακόμα ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες στην πόλη και τους δημότες μας. Για μία εβδομάδα, ο Δήμος Γενιτσών φιλοξένησε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες πολωνική αντιπροσωπεία από την πόλη Πλότσκ της Πολωνίας. Στη διάρκεια της παραμονής τους, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συζητήσουν με εκπροσώπους φορέων για θέμα που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την τρίτη ηλικία και πολλά άλλα, καθώς και για τη λειτουργία του Δήμου γενικότερα. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ιστορικά μνημεία της πόλης, να περιηγηθούν στην αγορά της, να παρακολουθήσουν τοπικούς παραδοσιακούς χώρους
στο Ανοιχτό Θέατρο, ενώ στο πρόγραμμα περιλήφθη και η επίσκεψή του στα μουσεία Πέλλας και Βεργίνας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο Βυζαντινό Μουσείο της Πόλης. Τις φυσικές ομορφιές της Έδεσας και τις περιοχές των Λουτρών Λουτρακίου απόλαυσε σε ημερήσια εξόρμησή του και ξεναγήθηκαν στο Πάρκο των Καταρακτών και στα Λουτρά. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που ξεχώρισαν για τη σημασία του στη συνεργασία των δύο πόλεων στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος είναι η παρουσίαση των Δήμων και οι θεματικές συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στην πρόχθεια περιοχή του ποταμού Λουδία. Με τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου που περιλαμβάνει το Ανοιχτό Θέατρο χωρητικότητας 500 θέσεων και ένα εκθεσιακό χώρο, η Βυζαντινή Νερόμυλη σε συνδυασμό με την ύπαρξη της Μονής Λαζαριστών αποτελούν σημείο αναφοράς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στο διευρυμένο Δήμο Παύλου Μελά να διοργανώνει πολιτιστικά δρόμενα με στόχο να αναδείξουμε τη μοναδικά αυτά μνημεία όσο και την περιοχή γενικότερα. Με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο, η Βυζαντινή Νερόμυλη θα σηματοδοτούν την έναρξη της πολιτιστικής ζωής στην πόλη για τη νέα σεζόν. Οι τρεις νερόμυλοι υδρομυλικού συστήματος 12 νερόμυλων που αναπτύχθηκε στα βυζαντινά χρόνια κατά μήκος του ρέματος, το οποίο πήγαζε από το Χορτιάτι και κατέληγε στο Θερμαϊκό κόλπο. Παρότι η περιοχή των βυζαντινών νερόμυλων έχει επιβαρυνθεί με την πάροδο των χρόνων από μπάζα, απορρίμματα και από καταπατήσεις της δημοτικής γης, παραμένει ένας χώρος που αποτελεί σημείο αναφοράς για το Δήμο Πολύχνης και για όλη τη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Στον επανασχεδιασμό των δρομολογίων των δημοτικών λεωφορείων προχώρησε ο Δήμος Μενεμένης, έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα δύο δημοτικά λεωφορεία της Μενεμένης, το μεγάλο και το μικρό, προσεγγίζουν πλέον όλες τις περιοχές του Δήμου και σημαντικά σημεία των γύρω περιοχών. Το μεγάλο λεωφορείο μεταφέρει δωρεάν τους δημότες προς και από όλους τους συνοικισμούς, τα κημητήρια και το οίκα Ευόσμου, καθώς και μαθητές προς το Τέλ Ευόσμου. Το μικρό λεωφορείο καλύπτει την ασφαλή μεταφορά των μικρών μαθητών στη σχολεία τους. Τα παλιά και άχρηστα για ορισμένους αντικείμενα ίσως αποδειχτούν ιδιαίτερα πολύτιμα για κάποιους άλλους. Με το σκεπτικό αυτό διοργανώθηκε στο πρώην στρατόπεδο του Καρατάσιου στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης το 7ο χαριστικό παζάρι ρούχα, βιβλία, CD, παιχνίδια και γενικά κάθε λογής αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται ή πιάνουν χώρο στις ντουλάπες και τα σιρτάρια δόθηκαν και αξιοποιήθηκαν κατάλληλα. Τοποθετήθηκαν σε πάγκους που έστησαν διοργανωτές του χριστιανικού παζαριού και διατέθηκαν δωρεάν με μοναδική προϋπόθεση να αποκτήσουν και πάλι ζωή. Στη διάρκεια του παζαριού, ώρες λειτουργίας 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, υπήρξαν δράσεις για τα παιδιά και παραστάσεις με μαριονέτες. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.